το ιερό θεομητορικό κοιμήλιο της Τίμιας Ζώνης της Υπεράγειας Θεοτόκου έφτασε το απόγευμα της Κυριακής στο βατοπεδινό μετόχι του Αγίου Νικολάου στο Πορτολάγος. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρονίας και Κομωτινής κυρίου κυρίου Παντελεήμονος και παρουσία πλήθους πιστών. Πληροφορίες για την Αγία Ζώνη μας έδωσε ο ηγούμενος Εφραίμ. Η Τίμια Ζώνη είναι πολύ γνωστό ότι είναι από το φόρημα της Παναγίας, είναι η ίδια η ζώνη που την έφτιαξε με τα ίδια της τα χέρια. Είναι φτιαγμένη από τρίχες καμήλου και κεντυμένη με χρυσή κλωστή από την αυτοκράτηρα ζωή που ήδη έχει μία νεπάρατον ασθένεια και είδε σε όραμα την Παναγία που της είπε να μπήσει στον πατριάρχη και ξεσφραγίσει το κουτί που ήταν μέσα από τη θησαυρισμένη Αγία Ζώνη που λεγόταν Σωρός, τότε και αντιζωθεί στη ζώνη μου, τότε θα γίνεις καλά. Ήταν η σύζυγος του Λέοντος του Έκτου του Σοφού, η οποία είχε παρησίαν στον τότε Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Γερμανό και με την παρησία που είχε ως Πατριάρχης επίσης ως αυτοκράτερος ο σύζυγός της, επίσης ο Πατριάρχης, ξεσφράγισε το κουτί αυτό που ήταν εναποθηκευμένη η Αγία Ζώνη, την έβγαλε και μόλις την έβγαλαν, άνοιξαν το κουτί να βγάλουν την Αγία Ζώνη, ήταν, είχε φως πάνω, είχε το άκτιστο φως και άστραφτεν από το φως το πολύ τη μία ζώνη, την πήρεν η αυτοκράτηρα, την εζώθηκε και αμέσως έγινε καλά. Και τότε ζήτησε ο στάμαν αυτή από τον Πατριάρχη να κεντήσει την ζώνη με χρυσή κλωστή και όσον καιρό την κεντούσε βέβαια ζούσε σε σοφροσύνη. Και τώρα μας λένε οι αρχαιολόγοι οι οποίοι έρχονται και κάνουν έρευνες με την Αγία Ζώνη ότι ήταν από τη Θεία Μπρόνια να κεντήθει με χρυσή κλωστή, γιατί αυτόν τη συντήρησε. Το ότι μέχρι τώρα τόσες 2.000 χρόνια που ήταν φτιαγμένη μόνο με τρίχες καμήλου, αυτή θα διαλυότανε. Και αυτή η κέντηση με τη χρυσή κλωστή ήταν από το Θεό ώστε να μπορέσει να συντηρηθεί και να κρατηθεί μέχρι σήμερα. Για μας είναι ταμείο νοιάσεως και θεραπείας και τώρα που πήγαμε στην Δράμα ήρθαν και μας πλησίασαν διάφορες κυρίες εκεί και μας είπαν ότι άλλοι θεραπεύτηκαν από καρκίνων όταν προσκύνησε την Αγία Ζώνη πριν 2 χρόνια στην Νέα Ιωνία. Άλλοι ήρθε και μας είπαν ότι ξέρεις εγώ δεν έκανα παιδιά και μόλις πήρα την κορδέλα που είναι ευλογημένη στην Αγία Ζώνη και την εζώθηκα έκανα παιδί. Και μάλιστα σήμερα μας είπαν άλλοι κυρίοι ότι πήρα την κορδέλα που είχα πρόβλημα και οι γιατροί μάλιστα μου είπαν μην κουράζεσαι επιστημονικός, δεν μπορεί να κάνεις παιδί. Και πήρα την κορδέλα, τη ζώθηκα και σε 3 ημέρες έμεινα έγκυος. Και αυτά όλα τα ακούμε συνεχώς και μάλιστα βγάλαμε και ένα βιβλίο με το έχουμε τίτλο «Θαύματα της Αγίας Ζώνης», το οποίο πραγματικά είναι οι αυτόπτες μάρτυρες που μας στέλνουν γράμματα και μας λένε για τα θαύματα τα οποία έγιναν σε αυτούς ή στην οικογένειά τους υπογεγραμμένα, το οποίο τα δημοσιεύουμε βέβαια για να αυξηθεί η πίστη στο χριστιανό μας. Η μετάνοια σώζει, γιατί κανείς δεν είναι αναμάρτητος, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο ηγούμενος Εφραίμ. Μάθαμε ότι ήρθαν εδώ ακόμη και από την Αυστραλία, λόγω του γεγονότος ότι και ειδικά οι γυναίκες δεν μπορούμε και στο Άγιον Όρος. Ένας λόγος που εξέρχεται η Αγία Ζώνη έξω από το Άγιον Όρος και όπως και όλα τα Άγια λείψανε είναι διότι δεν έχει τη δυνατότητα το γυναικείο φύλο να έρθει στο Άγιον Όρος, γι' αυτό και εμείς χάρη των γυναικών βγάζουμε την Αγία Ζώνη και αγιάζεται και ο τόπος αλλά και οι οικογένειες και τα παιδιά και τα νήπια. Οπωσδήποτε έτσι συμμετέχουν αυτοί στις χάρετος και της χαράς που είναι μαζί τους αυτό το ιερότατο κοιμήλιο. Και εγώ έβλεπα και στη Δράμα και τώρα θα πάμε και στην Κόρυθον αύριο. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι έρχονται, προσκυνούν και φεύγουν πολύ χαρούμενοι. Εγώ θέλω να πω στον κόσμο ότι αυτό που μας σώζει είναι η μετάνοια. Δεν έχει κανείς αλάθητη ζωή, δεν έχει κανείς αναμάρτητη ζωή, αλλά όμως μπορούμε με τη μετάνοια να προχωρήσουμε και μάλιστα ιδιαίτερα σε αυτόν τον χώρο της Θράκης που είναι τόσο ευαίσθητος και πολιτιστικά και εθνικά και πνευματικά και κοινωνικά, μπορούμε να κρατηθούμε στην Ορθοδοξία μας ώστε πραγματικά να προχωρούμε αφορώντας εις των της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν ίσουν.